Δεν είναι δυνατόν να έρθεις στα Χανιά και να μην φας μπουγάτσα Ιορδάνη. Τα πράγματα λέει δυσκόλεψαν, η σύνταξη δεν φτάνει. Μια μου έμεινε παρηγοριά, μπουγάτσα του Ιορδάνη. Η κρίση μας εκτύπησε και ο νους μας δεν το βάνει. Πάλι καλά που έχουμε μπουγάτσα του Ιορδάνη. Πολύ ωραία. Καλά το πες από να μου πήγε. Ξένες να φτάξεις από μακριά στο Χανιό την πιάτσα, στο Ιορδάνη να σταθείς και να γευτείς μπουγάτσα. Προσφέρει δύο ειδών, με τυρί και με κρέμα, και οι δύο είναι αχτύπητες. Και τα Χανιά μπήκανε στο κλειό της μάσκας χθες προχθές, νομίζω τα βάλανε. Εμείς ήρθαμε σήμερα, μόλις πριν από μισή ώρα φτάσαμε, φάγαμε την μπουγάτσα μας. Αυτό με τη μάσκα έχει παραγίνει. Έχει παραγίνει και θα έχουμε θέματα με αυτό πολύ μεγάλα. Πάμε να δούμε και την αγορά τώρα λίγο και η γκρίνια αργότερα. Κυρίως παραδοσιακά προϊόντα Κρήτης εδώ, τυριά, λαντικά, αναμνηστικά. Αλλά έχει και δύο πτέρυγες, μία με ψάρια και μία με κρέατα. Μικρές αλλά χαρακτηριστικές. Εδώ φημίζεται για τον μπατσάτο. Αλλά τώρα φάγαμε την μπουγάτσα και δεν πάει πατσάς. Άλλη μέρα. Σήμερα εδώ παίζει ο Ποσειδώνας και ο Αιώλος, παίζει λίγο. Όχι σοβαρά πράγματα, αλλά εντάξει. Όταν τα πράγματα είναι σοβαρά, εδώ τα κύματα ανεβαίνουν πάνω στα μαγαζιά. Όταν έρθει κανείς στα Χανιά, τουλάχιστον για πρώτη φορά, εμείς έχουμε έρθει πολλές, το πρώτο πράγμα που κάνει, λες και είναι έθιμο ας πούμε, πάει και τρώει μπουγάτσα στο Ιορδάνη. Το δεύτερο είναι πάει στη δημοτική αγορά. Και το τρίτο, αν και είναι πρώτο για μένα στην προτίμησή μου, είναι να κάνει μια βόλτα στο ενετικό λιμάνι, το παλιό λιμάνι των Χανίων, εδώ που περπατάμε τώρα. Αυτό το κτίριο δεξιά είναι το Ναυτικό Μουσείο μέσα. Και έχω κάνει και εδώ αφιέρωμα σε έναν εκπληκτικό κατασκευαστή μοντέλων πολεμικών πλοίων. Το αγκάλιασε ο Κισός εδώ το σπίτι πάνω. Ωραία κτίρια, ωραία σπίτια. Κανονικά ο δρόμος είναι κλειστός για αυτοκίνητα, αλλά το πρωί μέχρι κάποια ώρα επιτρέπεται για τις προμήθειες των καταστημάτων. Αυτά εδώ το βράδυ είναι όλα γεμάτα. Ή πρέπει να είναι γεμάτα. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται με τον κορονοϊό.
κυλήσια ζωή. Από ένα δρόμο, ο Θεός δεν τον κάνει δρόμο, πάρα πολύ άσχημος, φτάσαμε στο σημείο πάρκινγκ για να φύγουμε με τα πόδια να πάμε στον μπάλο. Έχει και καντίνα εδώ. Πάρκινγκ αυτοκινήτων, είναι η ώρα 9 παρά και έχουν έρθει τόσα αυτοκίνητα. Ανεβήκαμε με το μηχανάκι εμείς. Ο δρόμος είναι υποχρεωτική επιστροφή από μπάλο 20. Τώρα κάτσουμε εδώ πάνω. Εισπράττουν και εισιτήριο, λέει, επειδή είναι περιοχή Natura, για να προστατεύουν τη φύση. Για να δούμε πώς θα την προστατεύουν όμως. Έτσι. Αυτή προφανώς είναι και η δικαιολογία για το ότι δεν φτιάχνουν το δρόμο, έστω με τσιμέντο. Έχουμε ακούσει τέρατα και σημεία εδώ. Κάποτε ερχόμασταν στον μπάλο και δεν υπήρχε ψυχή. Τώρα έρχονται φεριμπότ. Ο κόσμος έρχεται με τα πόδια. Γύρω στο μεσημέρι κάτω είναι χιλιάδες. Τουλάχιστον 2 με 3.000 το καλοκαίρι, κάθε μέρα. Τι για να γυρνάνε τέτοια ώρα, μάλλον είχαν μείνει το βράδυ. Κάτω. Δεν ξέρω αν απαγορεύεται, κανονικά απαγορεύεται, ναι. Και μεταξύ τους βλέπω χωρίς αποσκευές. Χωρίς την μπαμπά, χωρίς ακίδια, δεν θα καταλάβω. Μήπως κουραστήκαν και γυρίσανε. Τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρει. Ήδη αρχίζει να φαίνεται κάτω η γαλάζια λίμνη του μπάλου. Τι είναι αυτά κάτω, ομπρέλες, ξαπλώστρες ή μαρτών. Με γελούν τα μάτια μου. Και αφού κατάφερα οριακά να σηκώσω τον ντρόν, γιατί μόλις το κατέβασα άρχισαν οι καπελωτές από το βουνό, αρχίζει η κατάβαση με τα σκαλοπάτια, τα οποία όπως όλοι λένε, και εγώ το έχω διαπιστώσει πολλές φορές, στο ανέβασμα είναι θάνατος. Έτσι. Το τοπίο είναι μαγικό από ψηλά, αλλά έχω την εντύπωση ότι θα απογοητευτώ πάρα πολύ όταν το δω χαμηλά. Τέρατα και σημεία έχουν κάνει εδώ πέρα στο όνομα της τουριστικής ανάπτυξης σε μια περιοχή Natura. Εκεί θα την κάνουν την τουριστική ανάπτυξη. Πιστεύω πάντως μεταξύ μας ότι για την κακή ποιότητα του δρόμου που σπάνε αυτοκίνητα και μηχανάκια μέχρι το την αφετηρία, δεν ευθύνεται τόσο η φύση, η Natura δηλαδή, αλλά οι πιέσεις που ενδεχομένως δέχονται οι αρμόδιοι από αυτούς που εκμεταλλεύονται τη γραμμή Κίσαμος, Μπάλος και Γραμβούσα με τα καραβάκια και τις παντόφλες. Δεν είναι εύκολο τώρα να τους κάνεις ένα δρόμο που θα τα κάνει όλα αυτά a piece of cake για τους περιπακητές τουρίστες, οι οποίοι δεν θα πληρώσουν 25 ευρώ το άτομο για να έρθουν το καραβάκι.
Πίσω ακολουθούν αρκετοί ακόμη επισκέπτες και η καπετάνισσα έμεινε λίγο πίσω. Εγώ είδα αυτό το μπάχαλο κάτω και βιάζομαι να το δω από κοντά. Για να δούμε, είναι δυνατόν. Έχουν βάλει άπειρες ξαπλώσεις και ομπρέλες στο μπάλο. Αν μου το λέγανε πριν από 30 χρόνια, 40, προχώρησα να δω με το φουσκωτό στο εκκλησάκι της Γραμβούσας, θα έλεγα αποκλείεται να γίνει αυτό. Γιατί αυτό είναι ο παράδεισος. Στον παράδεισο δεν βάζεις ομπρέλες, καντίνες και ξαπλώστρες. Απλό. Έχω και ένα προβληματάκι υγείας που μου δυσκολεύει λίγο το περπάτημα. Και μάλλον αυτό θα με δυσκολέψει, θα με απαγορεύσει να κατέβω στο φαράκι της Αμαριάς, το οποίο είναι περίπου 6-7 ώρες περπάτημα σε όχι και τόσο εύκολο μονοπάτι. Για να δούμε πώς θα πάει μέχρι μεθαύριο, αν βελτιωθεί η κατάσταση. Άμα αγαπητέ επισκέπτη, με χαρά σε υποδεχόμαστε στον Πάλο. Θα πρέπει να γνωρίζεις ότι η περιοχή που έχεις επισκεφθεί είναι χώρος χαρακτηρισμένος σαν και ιδιαίτερου φυσικού κάλους λόγω της πολύχρονης και σημαντικής του ιστορίας και της σπάνιας ομορφιάς του. Φιλοξενεί επίσης ένα μεγάλο αριθμό ενδημικών, σπάνιων ή προστατευόμενων ειδών, χλωρίδας και πανίδας. Για αυτούς τους λόγους η περιοχή είναι ενταγμένη στο δίκτυο Natura 2000. Προσπάθησε λοιπόν να προσεγγίσει το χώρο με την απαιτούμενη ευαισθησία και σεβασμό να τον περιποιηθείς διαμέσου του οριοθετημένου μονοπατιού. Καλά, εντάξει τώρα. Όλα αυτά στα λόγια. Έχω την εντύπωση ότι ακόμα και ο Δήμος και Σάμου έχει βάλει το χεράκι του στο να καταπατηθούν κάποια από αυτά. Δηλαδή, πώς προστατεύεται ο χώρος Natura? Πώς, με ομπρέλες, ξαπλώσεις, δεκαντίνες? Μην τρελαθούμε. Διότι αυτοί οι οποίοι συνέβαλαν σε αυτό, στη δημιουργία δηλαδή καντίνας, τοποθέτηση ομπρελών, καθισμάτων κτλ. Κτλ. Αποκλείεται να το έκαναν χωρίς να ρωτήσουν κανένα. Προφανώς πήραν την άδεια του Δήμου Κισάμου και προφανώς κάτι ακούμπησαν για να την πάρουν. Καντίνα κομπλέ, ακόμα και γουρούνα, ακόμα και γουρούνα. Πού κατεβαίνει τώρα? Βάτι φέρνει το καραβάκι. Σε 2 ώρες από τώρα εδώ θα είναι το αδιαχώρητο. Δεν θα κάτσουμε να το δούμε, γιατί θα στεναχωρηθώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Γι' αυτό ήρθαμε τόσο νωρίς, για να είμαστε όσο το δυνατόν λιγότεροι. Υπάρχουν και τουαλέτες. Ερώτηση. Πού πάνε τα λίμματα όταν φουλάρουν οι δεξαμενές? Πάντως σε γενικές γραμμές καθαρά είναι. Σχετικά δηλαδή, έτσι. Και ο πύργος του Ναυαγωσώστη. Άντε, ας μην πω περισσότερα. Η ξεφτύλα της ξεφτύλας, ο ξεφτύλα. Να ξεράσω τώρα ή αργότερα? Θα το φυλάξω για αργότερα για να μην λερώσω τον τόπο. Έχουν τοποθετήσει ομπρέλες και ξαπλώσεις σε όλο το μήκος της παραλίας. Εδώ αυτό το μικρό ριάκι, όπως μπαίνει από τη θάλασσα, εισχωρεί εδώ κόλπο αυτό και δημιουργεί μια λιμνοθάλασσα, η οποία σας λέω ότι σε ορισμένα σημεία ζέχνει, όπως τα ακούτε. Δεν έχουν αφήσει κανένα σημείο της παραλίας ανεκμετάλλευτο. Παντού απλώστρες, ξαπλώστρες και ομπρέλες. Ακόμα και εδώ που πλησιάζει η παντόφλα,
για να ξαπλώνουν οι τεμπέλιδες τουρίστες που δεν θέλουν να προχωρήσουν μέχρι την άκρη του κόλπου. Και εδώ είναι η προβλήτα που έφτιαξαν για να δένει το μεγάλο καραβάκι. Παντόφλα που έρχεται, όπου τα νερά είναι πιο βαθιά, γιατί έξω δεν μπορεί να προσεγγίσει. Εδώ κατεβάζει τον κόσμο και θα πρέπει μετά από εδώ να περπατήσουν πίσω καμιά 300-400 μέτρα για να βρεθούν στη λιμνοθάλασσα. Υπάρχει όμως και μια πιλωτίνα εδώ, ένα σκάφος, πολύ πιθανό να παίρνει επιβάτες και να τους μεταφέρει έξω. Με το κίνδυνο να με χαρακτηρίσει πάλι ο αυξάνοντας φίλος μου με το παρατσούκλι Λίκαγκος, ξέρω εγώ τι είναι αυτό, φρίσκο. Ακολούθησα αυτό το μοναπατάκι που οδηγεί σε ένα μικρό εκκλησάκι πάνω από τον κόλπο του Μπάλου. Η καπετάνισσα έμενε να κάνει μπάνιο, αλλά εγώ λόγω του προβλήματος που έχω με το πόδι μου δεν μπορώ να κάνω μπάνιο. Μπορώ όμως να περπατάω. Αχ, χαϊμένη μου σημαία, δείγμα και εδώ, δείγμα. Το εκκλησάκι είναι του Αγίου Γεωργίου. Ξεκίνησε η αναστήλωσή του το 1977 από τους Καράκη Γιώργο και Κωνσταντίνο Κοκκινάκη. Με το κουπί και το πανί τσιμέντο κουβαλούσε και έφτιαξε τον Άγιο ξανά και λειτουργούσε. Θα μου τα ψάλει πάλι ο αυξάνοντας φίλος μου. Θα μου λέει, γιατί δεν πας στα αρχαία ιερά, τα ελληνικά, τα δοξασμένα, και πας αυτά που έκτισαν οι παπάδες. Πάω και στα δικά μας τα ιερά, πάω. Σαμάτα, εμένα τα βάλες, αφού ξέρεις ότι δεν είμαι θρήσκος. Και είμαι αυτός που συνέχεια λέω ότι το μεγαλύτερο έγκλημα που έχει κάνει το ιερατείο, δεν λέω η εκκλησία, το ιερατείο, είναι ότι έκτισε τους ναούς του πάνω στα αρχαία μνημεία και τα κατέστρεψε. Αυτό ήταν το έγκλημα. Αυτό εδώ είναι δημιούργημα της Natura και είναι παρατημένο εδώ. Τι ακριβώς είναι, δεν είμαι σίγουρο να σας πω, κάπου πάει το μυαλό μου, αλλά επειδή δεν ξέρω ακριβώς τι είναι, δεν θα το πω. Αν κάποιος συνδρομητής μου ξέρει, με σιγουριά όμως, μην πούμε σε κουβέντες, πάντως εδώ κάποιος πατάει βέβαια πάνω, έτσι. Πλαστικό μονοπάτι θυμίζει, επιπλέον βέβαια. Τώρα γιατί είναι εδώ, τι ήρθε να κάνει και γιατί είναι παρατημένο, μόνο οι λάτρεις της Natura γνωρίζουν. Το ερώτημα βέβαια είναι πως αυτή η πολύ βαριά κατασκευή, γιατί έχει διάμετρο τουλάχιστον 30 μέτρα, πως έφτασε ως εδώ, αν δεν την έβγαλε η θάλασσα, που λίγο αδύνατο το βλέπω, γιατί είναι δύσκολο να κάτσει έτσι εδώ. Πώς έφτασες εδώ? Τελικώς το μυστήριο λύθηκε. Αυτή ήταν μια εξέδρα τρόπων τεινά, πλωτή, στην οποία ήταν κρεμασμένα όστρακα με κάποιο τρόπο. Ένας δυνατός πουνέτης όμως, πριν από 3 χρόνια, το έβγαλε εδώ πάνω. Η απίστευτη δύναμη της θάλασσας. Φανταστείτε ότι όλοι αυτοί είναι περιπατητές. Τα καραβάκια δεν έχουν έρθει ακόμη. Οπότε καταλαβαίνετε. Η ώρα είναι 10:15. Και είναι καιρό σιγά σιγά να το δίνουμε.
Θυμάστε 9 παρα 5 που ξεκινήσαμε πόσα αυτοκίνητα είχε εδώ. 2 ώρες μετά περίπου, 11 και 4, κοιτάξτε τι γίνεται.